Εκεί όπου γίνεται η πρώτη μετά από 2,5 μήνες συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον κατοχικό ηγέτη σε δεξίωση των Ηνωμένων Εθνών. Συνδεόμαστε με τον συνάδελφο τον Γιώργο Τοντάτη, ο οποίος βρίσκεται εκεί στο Λίδρα Πάλας και παρακολουθεί τις εξελίξεις. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νέστορα, κυρίες και κύριοι από το Λίδρα Πάλας. Έφτασαν λίγο μετά τις 7 οι δύο ηγέτες, τόσο και ο Ερσίν Ταντάρ όσο και ο κύριος Αναστασιάδης με τις οικογένειές τους. Έφτασαν και οι δύο διαπραγματευτές και όλοι οι επικεφαλείς των Δικοινοτικών Τεχνικών Επιτροπών. Είδαμε επίσης τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν και τους πρέσβεις των κρατών μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ είδαμε και το ειδικό μέλος της Διερευνητικής Επιτροπής για τους αγνοούμενους εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών, τον κύριο Πολ Ανρί. Να πούμε ότι στην αρχή έβγαλαν μια αναμνηστική φωτογραφία και ακολούθησε μια δήλωση του Καναδού αντιπρόσωπου της UNFICIP του κύριου Colin Stewart, ο οποίος είπε ότι έστω και ανεπίσημα είναι αναγκαίο να γίνονται βήματα προς τα εμπρός. Είπε ότι αυτός είναι και τόσο στόχος ο δικός, τόσο και του Γενικού Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή επανέναξη των συνομιλιών, και είπε ότι αυτό το πράγμα το απέδειξε ο Γενικός Γραμματέας κατά τις προηγούμενες συναντήσεις αυτή τη χρονιά, ενώντας τη Γενέβη και στη Νέα Υόρκη. Έκανε λόγο και για το ρόλο που έχει ο ίδιος, είπε ότι είναι εδώ για να υποστηρίξει ό,τι χρειάζεται ο Γενικός Γραμματέας, βασίζεται σε αυτόν, όπως είπε, και τέλος προσπάθησε ουσιαστικά, Νέστορα, να πούμε, να πιαστεί από τις μηδαμινές σχεδόν προοπτικές που υπάρχουν, λέγοντας ότι κάποιες φορές και τα μικρά επιτεύγματα είναι πολύ σημαντικά, ενώ έκανε και ειδική μνήμα στις τεχνικές επιτροπές και στο έργο τους. Πάμε να ακούσουμε μια δήλωση, Νέστορα, και επιστρέφουμε. I've been very impressed from what I've been briefed in recent days about the work of the technical committees. In the past year, the technical committee on health has reached agreement on reopening all the crossing points. I think that was very important. And harmonizing the COVID protocols, I think that was very useful. Λοιπόν, Γιώργο, επανερχόμαστε κοντά σου αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη. Ναι, Σωρά, να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας υπάρχουν πολλά πηγαδάκια αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό του χώρου. Υπήρξε και πηγαδάκι μεταξύ και του Αναστασιάδη και του Ταντάρ. Και πρέπει να πούμε ότι την ώρα που επιδιώκεται ένα καλό κλίμα, υπάρχει και η δεδομένη συνθήκη της επιδίωξης των Τούρκων για μια εκτός πλαισίου λύση. Τα μηνύματα που είχαμε από την κατοχική πλευρά και σήμερα δεν ήταν ενθαρρυντικά. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είπε ότι δεν χρειάζεται να καταβληθούν άλλες μάτιες προσπάθειες, επιμένοντας, όπως είπε, σε δοκιμασμένες φόρμουλες, και είπε ότι η αποφασιστική πολιτική της Τουρκίας άλλαξε το παιχνίδι και η λύση είναι εφικτή μόνο με την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Ενώντας ενδεχομένως, Νέστορα, σε ό,τι αφορά την αναγνώριση, ενδεχομένως να υπάρχει μια αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας που επιδιώκουν οι Τούρκοι στο πλαίσιο μιας συνομοσπονδιακής λύσης, σε μια ομπρέλα συνομοσπονδιακής λύσης για να επιδιώξει τον λύση δύο κρατών. Και τέλος, παρόμοιες ήταν και δηλώσεις του κατοχικού ηγέτη το πρωί σήμερα. Είπε οι εργασίες που διεξάγουμε για ενδυνάμωση του ψευδοκράτους είναι εξαιρετικά σημαντικές και το κράτος, το ψευδοκράτος εννοώντας, και η παρουσία του θα συνεχίσει τον πολιτικό αγώνα. Νέστορα. Γιώργο Τάτση, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Διάφορα τεχνάσματα, κυρίες και κύριοι.